Αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο εδώ στην Κάτω Αχαγιά. Να συμπεθυμίσουμε πρώτο ημίχρονο, Αχαϊκή Παναχαϊκή 1-0 με τον γκολ που πέτυχε ο Ντάζος στο 7ο λεπτό. Η Παναχαϊκή που πίεσε, ειδικά μετά το πρώτο τέταρτο, την εστία του Δρακόπουλου. Αλλά η Αχαϊκή κατάφερε να κρατήσει αυτό το 1-0 και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού. Αλλαγές. Δεν βλέπω να έχουμε. Η Αχαϊκή προσπαθεί με τον Γεωργόπουλο. Έτσι θα κυλήσει το μάτς λογικά. Η Παναχαϊκή θα έχει την υπεροχή στο παιχνίδι και με ξαφνικές αντεπιθέσεις η Αχαϊκή θα προσπαθήσει να απειλήσει τον Βρονταρά. Η παλιά του Ελευθεριάδη τώρα. Λουμπαρδέας έβαλε την κόντρα. Ωραία. Γεωργόπουλος κατεβάζει. Κοστούλας εκεί με αντίπαλο το Δημητρίου. Κεφαλιά του Αδαμόπουλου. Κοστούλας μετά το λάθος του Δημητρίου. Κοστούλας για την Αχαϊκή. Κοστούλας επιμένει, δεν μπορεί να περάσει όμως. Κόβουν οι παίχτες Παναχαϊκής. Γιατί προσπαθεί. Με αντίπαλο το Σύφη το Λαμπρόπουλο. Επιμένει, κάνει τις προσποιήσεις. Θα βγάλει στον Βλάχο τώρα. Βλάχος θα βρει τον Νίκο του Λουμπαρδέα. Λουμπαρδέας. Η παλιά του Λουμπαρδέα δεν είναι καλή. Ball out. Δρακόπουλος θα δώσει συνέχεια. Δρακόπουλος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Βλάχος ελέγχει. Στεργίδης. Φάουλ εδώ για την Αχαϊκή. Το φάουλ εκτελέστηκε. Κεφαλιά του Αδαμόπουλου. Λουμπαρδέας επιμένει, φάουλ εδώ. Στεργίδης. Η μπάλα πίσω. Μακρυδημήτρης για την ομάδα της Παναχαϊκής. Μακρυδημήτρης, η μπάλα πέρασε και από Μακρύνιο Ρίλντι. Και τώρα ο Αδαμόπουλος θα βγάλει την παλιά. Ο Πετρόπουλος. Τώρα ο Ελευθεριάδης. Ελευθεριάδης για την ομάδα της Παναχαϊκής. Ελευθεριάδης. Βρήκε τον Αδαμόπουλο. Απομακρύνει ο Ρίλντι. Μπάλα παίρνει ύψος. Κοστούλας. Φάουλ εδώ. Κερδίζει ο Κοστούλας από τον Γκίνο. Φάουλ με τον Ντάζο. Ντάζος στο 49. Εκτελεί. Ο Ντάζος. Στεφανόπουλος κέρδισε. Στεφανόπουλος. Η μπάλα σύφη το Λαμπρόπουλο. Λαμπρόπουλος θα βρει ωραία τον Κωνσταντινόπουλο. Κωνσταντινόπουλος για να βρει τον Στεφανόπουλο. Στεφανόπουλος. Σέντρα σούτ δυνατή του Στεφανόπουλου. Μπάλα out. Έβαλε δυνατό πόδι ο Στεφανόπουλος και η μπάλα κατέληξε έξω το δοκάρια του Βρονταρά στο 49. Πάντα 1-0 από το 7 από νωρίς η Αχαϊκή με το υπέροχο γκολ μακρινό σου του Ντάζου. Προηγείται κόντρα στην Παναχαϊκή. Λάθος του παίκτη της Παναχαϊκής. Πλάγιο για την Αχαϊκή. Υπάρχει εκνευρισμός στην Παναχαϊκή σίγουρα όσο παραμένει αυτό το 1-0. Και περνάει η ώρα.
Το πλάγιο για την αχαγιώτικη ομάδα θα το εκτελέσει ο Χρήστος Στεφανόπουλος από αριστερά. Στεφανόπουλος το εκτέλεσε. Μπάλα πήρε ύψος. Όπως ο παίκτης Παναχαϊκής, προσπάθησε και ο Λιμπέρης Τεργίδης. Κέρδισε ο Κωνσταντινόπουλος, ο Δρυμάλας, ο Μπουρλάκης. Βαθιά παλιά με στόχο το Σιαλμά. Κεφαλιά του Ρίλντι. Ο Πετρόπουλος, πανταχούπανος στο κέντρο άμυνας της Αχαϊκής. Πολύ καλή εμφάνιση του Γιώργου Πετρόπουλου, ο Μάκρινε. Γενικά η Αχαϊκή κάνει ένα μεστό παιχνίδι σήμερα. Λογικά η Παναχαϊκή πίεσε μετά το 20 λεπτό, τα πίσω στο σκορ. Και κίτρινη κάρτα τώρα που δείχνει ο διαιτητής. Νομίζω ο Στεργίδη. Στο 50. Κίτρινη κάρτα λοιπόν που είδε ο Λιμπέρης Τεργίδης στο 50, φίλες και φίλοι. Φτάσαμε εδώ στην κάτω Αχαγιά. Χαϊκή Παναχαϊκή πάντα 1-0 με το υπέροχο γκολ του Γιώργου Ντάζου με εκείνο το ξερό σουτ στο 7ο λεπτό. Και έχουμε φάουλ τώρα. Το φάουλ εκτελέστηκε. Όμως έγινε λάθος αβίαστος παίκτης της Αχαϊκής. Και συνέχεια το φάουλ πάνω στον Νίκο Λουμπαρδέα. Θα κάνει αλλαγή Παναχαϊκή. Θα μπει ο Γιάννης Σπανός. Ενώ το παιχνίδι συνεχίζεται, ο Αδαμόπουλος θα βγάλει τη σέντρα. Η μπάλα πλάγιο. Στο 51. 1-0 παραμένει για την Αχαϊκή με τον γκολ του Ντάζου με εκείνο το πολύ ωραίο σούτ το 7ο λεπτό. Και θα γίνει αλλαγή σε λίγο για την ομάδα της. Τώρα για την Παναχαϊκή θα μπει ο Γιάννης Σπανός. Ο Γιάννης Σπανός που αποκτήθηκε πριν από λίγες μέρες από το Διαγόρα Βραχνεϊκών. Ο πρώτος σκόρερ της Α κατηγορίας με 21 γκολ. Έχει αγωνιστεί παλιότερα στην Αχαϊκή με επιτυχία. Θα μπει λοιπόν ο Γιάννης Σπανός στον αγωνιστικό χώρο. Στο 52 και θα βγει ο Λιμπέρης Τεργίδης. Βάζει επιθετικό ο κύριος ο Φριδόπουλος. Μπαίνει λοιπόν ο Γιάννης Σπανός. Ένα αγαπητό παιδί σίγουρα εδώ στην Πάτρα και στην Αχαγιά. Η σέντρα. Προσπαθεί ο Σιαλμάς. Σιαλμάς για την ομάδα της Παναχαϊκής. Σιαλμάς. Έκοψε ο Δρυμάλας. Ντάζος. Ντάζος έχει κλειστεί. Καταφέρει να απομακρύνει την μπάλα πάνω στο Λουμπαρδέα όμως. Λουμπαρδέα σε ένα σούτ. Άτσαλο την μπάλα. Από τον Νίκο Λουμπαρδέα στο 53. Έγινε λοιπόν η αλλαγή για την Παναχαϊκή. Βγήκε ο Λιμπέρης Τεργίδης και μπήκε ο Γιάννης Σπανός. Ντεμπούτο με τη φανέλα της Αχαϊκής. Ο πρώην παίκτης του Διαγόρα Βραχνεϊκών. Το Παναβάνο έχει περάσει και παλιότερα με επιτυχία από την Αχαϊκή. Συνέχεια στο μάτς. Απομακρύνει ο Δημητρίου. Κόντρες. Αδαμόπουλος. Ο Κωνσταντινόπουλος παραχωρεί πλάγιο. Όρθιοι δύο προπονητές ζουν το δικό τους αγώνα. Σοκράτης Φριδόπουλος και Αλέξης Γαβριλόπουλος. Το πλάγιο με τον Αδαμόπουλο. Αδαμόπουλος. Εκτέλεσε. Δημητρίου. Δημητρίου πήγε να κάνει το λάθος. Έβαλε την κόντρα ο Δρυμάλας. Κεφαλιά εδώ που έγινε του Ντάζου. Δρυμάλας ο νεαρός. Ντάζο σκόρερ. Η μπάλα παίρνει ύψος. Να δούμε θα βγει. Όχι δεν βγήκε. Τώρα βγήκε από την παρέμβαση του Αδαμόπουλου πλέον για την Αχαϊκή. Οι Σοβίτες πανηγυρίζουν. Ακούτε. Το πλάγιο με τον Ντάζο εκτελέστηκε. Προσπάθησε ο Γεωργόπουλος. Κεφαλιά του Κωνσταντινόπουλου. Η μπάλα στον Ντάζο. Γιώργος Ντάζος. Ντάζος. Έγινε η κόντρα Δημητρίου, τρέχει ο Κοστούλας, θα διώξει ο Δημητρίου. Γίνω. Και τώρα από δεξιά είναι ο Βλάχος. Ο Βλάχος για την ομάδα της Παναχαϊκής. Συμπληρώθηκαν 10 λεπτά στην επανάληψη το 55, πάντα 1-0 από το 7 προηγείται η Αχαϊκή με τον γκολ του Ντάζου. Και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Λουμπαρδέας.
Νίκος Λουμπαρδέας από αριστερά. Λουμπαρδέας με Ρίλντι. Και ο Ρίλντι έχει περάσει την Παναχαϊκή. Λουμπαρδέας. Κερδίζει ο Λουμπαρδέας. Ωραία προσπάθεια. Θα βγει σαν τον Αδαμόπουλο. Βγαίνει ο Δρακόπουλος και καθαρίζει τη φάση. Ο έμπειρος γκολκίπερ της αγωγητικής ομάδας Θανάσης Δρακόπουλος. Δρακόπουλος θα κάνει το βολέ. Κεφαλιά του Κοστούλα. Αδαμόπουλος. Ο Ντάζος άφησε την μπάλα να σκάσει. Ο Ρίλντι θα απομακρύνει την μπάλα. Ο Ρίλντι. Ο Λουμπαρδέας είναι εκεί. Θα πιάσει την κεφαλιά λογικά πράγματι. Κόντρες κερδίζει ο Κωνσταντινόπουλος. Κωνσταντινόπουλος με αυτοθυσία πίσω στον Πετρόπουλο. Δεν σφίξει ο φαλοδιετής. Πετρόπουλος διώχνει. Κεφαλιά του Αδαμόπουλου, πλάγιο. Πλάγιο την Αχαϊκή. Το πλάγιο με τον Τάζο. Ο Κοστούλας φάουλ εδώ που κερδίζει από τον Λουμπαρδέα. Τα λέει ο Λουμπαρδέας με τον κύριο Ζαραβίνο. Το φάουλ ο Κωνσταντινόπουλος. Κωνσταντινόπουλος το εκτέλεσε. Δρυμάλας και τώρα ο Αναγνωστόπουλος ένα σούτ, την μπάλα out. Λίγο out, καλό το σούτ από τον Αναγνωστόπουλο. Φάση αυτή στο 57 για την Αχαϊκή, λίγο out την μπάλα. Πλάι για την Αχαϊκή. Μα το λάθος που έγινε. Πλάγιο εκτελέστηκε, Αναγνωστόπουλος. Μάχεται εκεί ανάμεσα σε δύο παίχτες. Φάουλ. Συνέχεια στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Έγινε το λάθος όμως. Κέρδισε ο Κοστούλας. Το λάθος έγινε από τον Δημητρίου. Για να δούμε τον Κοστούλα ανάμεσα σε δύο. Βρίσκει ένα στήριγμα στον Κωνσταντινόπουλο. Με Λουμπαρδέα αντίπαλο. Κωνσταντινόπουλος. Καθυστερούν οι παίκτες της Αχαϊκής. Γεωργόπουλος και τώρα ο Κωστούλας. Δεν μπόρεσαν όμως οι παίκτες της Αχαϊκής. Ήταν μια καλή ευκαιρία εδώ. Ο Ελευθεριάδης ευνοείται τις κόντρες και φεύγει η Παναχαϊκή. Πολύ ωραίο το μάτς. Μπαλιά τώρα αριστερά για τον Σιαλμά. Σιαλμάς με Ρίλντι. Στη μεγάλη περιοχή Σιαλμάς. Κόβουν οι παίκτες της Αχαϊκής. Ντάζος. Θα βρει ωραία το Δρυμάλα. Για να δούμε. Δρυμάλας. Έχει χώρο ο νεαρός. Δρυμάλας ανοίγει την μπάλα. Πολύ ωραίο το μάτς. Κέρδισε ο Σιαλμάς. Λάθος του Λουμπαρδέα. Πλάγιο. Το πλάγιο με τον Τάζο. Ο Γιώργος ο Ντάζος εκτέλεσε. Επιθετικό φάουλ του Δρυμάλα λέει ο διαιτητής στον Αδαμόπουλο. Δεν έχουν σταματήσει λεπτό οι Σοβίτες, ακούτε. Πάντα 1-0 λοιπόν. Στο 59. Ελέγχει τώρα ο Γιωργόπουλος. Γιωργόπουλος για την Αχαϊκή. Γιωργόπουλος. Έχει ανέβει για τελευταία λεπτά. Γιωργόπουλος άνοιξε όμως την μπάλα. Βαθιά παλιά δυνατή. Εύκολη υπόθεση για τον Δρακόπουλο. Όσο περνάει η ώρα, βέβαια στην Αχαϊκή ανεβαίνει η ψυχολογία. Αρχίζουν να πιστεύουν ότι μπορεί να καταφέρουν μια πολύ μεγάλη νίκη πραγματικά. Για να δούμε. Υπάρχει πολλής χρόνος ακόμα, συμπληρώνεται τώρα μία ώρα παιχνιδιού στο 60. Πάντα 1-0 από το 7 με το κόλ του Ντάζου. Προκείται Αχαϊκή ομάδα, το βολέ. Στο 60 λοιπόν, συνέχεια στο μάτς, η κεφαλιά, τρέχει ο Δρυμάλας, εκεί είναι ο Αδαμόπουλος. Αδαμόπουλος κερδίζει ο Δρυμάλας, με φάουλ ο διαιτητής. Το φάουλ του Δρυμάλα στον Αδαμόπουλο.
Θα το εκτελέσει ο Δημητρίου. Ο Δημητρίου εκτέλεσε. Θα βρει τον Κίνο. Στη μεσαία γραμμή ο Γιάννης ο Μπουρλάκης. Μπουρλάκης θα βγάλει δεξιά για τον Βλάχο. Βλάχος. Βλάχος και τώρα ο Δημητρίου. Δημητρίου για την Παναχαϊκή. Θα βρει τον Λουμπαρδέα. Λουμπαρδέας. Λουμπαρδέας που είχε καρτανό. Πίσω η μπάλα στον Κίνο. Βλάχος. Βλάχος από δεξιά. Θα βγάλει τη σέντρα ο Βλάχος. Εδώ προσπαθούν της Παναχαϊκής. Ο Γιάννης ο Σπανός που μπήκε αλλαγή νωρίτερα και τώρα θα βγάλει τη σέντρα. Άσχημη όμως, είχε βάλει καρτανό ο Αδαμόπουλος. Σάου την μπάλα. Στο 61. Πάντα 1-0. Ακούτε το Αχαϊκή, Αχαϊκή από τους φιλάδους των γηπεδούχων. Δρακόπουλος θα δώσει συνέχεια. Όπως όμως η μπάλα μακρύνεται, υπάρχει παίκτη Αχαϊκή στο έδαφος, όμως έχουμε διακοπή. Α, σωστά από τον κύριο Ζαραβίνο. Στο 61. Και συνέχεια στο παιχνίδι, 62 λεπτά παιχνιδιού, ο Δρυμάλας πάλι μέσα. Αδαμόπουλος, θα βγάλει τη σέντρα ο Αδαμόπουλος, ο Σίφης ο Λαμπρόπουλος την κεφαλιά, στο έδαφος. Νέος τραυματισμός παίκτης Αχαϊκής, Παναχαϊκοί συνεχίζουν το παιχνίδι, ο Αδαμόπουλος. Η μπάλα δεν βγάζουν την μπάλα. Σηκώθηκε τελικά ο Σίφης ο Λαμπρόπουλος. Θα γίνει ένα γέμισμα. Κεφαλιά προς τα πίσω του Ρίλτη. Έχουμε offside. Έχει σηκώσει ο βοηθός στο βάτος ο κύριος Σταμαλής. Δρακόπουλος στο 63 δώσει συνέχεια. Κοστούλας με το κεφάλι. Αναγνωστόπουλος. Αναγνωστόπουλος δεν μπορεί να περάσει. Κερδίζει πάλι την μπάλα. Κερδίζει λίγα, κέρδισε μετά ο Γκίνο. Γκίνο στη μοναπιά με Αναγνωστόπουλο. Νικητής ο παίκτης Παναχαϊκής. Βλάχος τώρα από δεξιά. Με Γιωργόπουλο εκεί. Βλάχος. Μπουρλάκης κόπηκε όμως ωραία από τον Στεφανόπουλο. Στεφανόπουλος φεύγει μπροστά. Κοστούλας δεν έχει στήριγμα. Βλέπετε τον Κοστούλα. Είναι μόνος του. Θα βρει τελικά τον Στεφανόπουλο παριστερά. Πάει τώρα και ο Δρυμάλας στη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε. Στεφανόπουλος. Στεφανόπουλος έχει κλειστεί και χάνει την μπάλα. Μακρυδημήτρης. Μπουρλάκης. Ελευθεριάδης για την Παναχαϊκή. Ελευθεριάδης. Θα βρει τον Σιαλμά. Σιαλμάς. Σιαλμάς με Ρίλτη. Σιαλμάς με Ρίλτη. Η μπάλα είναι out τελικά. Χτύπησε τελευταία στα πόδια του παίκτη της Παναχαϊκής και είναι out. Συνέχεια τον Δρακόπουλο. 64 λεπτά παιχνιδιού, πάντα 1-0. Η Παναχαϊκή στο προσκήνιο. Έκοψε ο σκόρερ ο Ντάζος με αυτοδυσία πλάγιο. Το πλάγιο με τον Αδαμόπουλο. Και
Κεφαλιά του Ντάζου νέο πλάγιο. Το πλάγιο με τον Αδαμόπουλο. Σωτήρης Αδαμόπουλος που έχει περάσει παραπάνω και τη δόξα Νέας Μανολάδας πριν από δύο χρόνια. Αδαμόπουλος εκτέλεσε. Έκοψε ο νεαρός Δρυμάλας. Δρυμάλας Κοστούλας Γεωργόπουλος. Ωραία ο Γεωργόπουλος αλλά κάνει το λάθος. Ο Βλάχος κέρδισε. Βλάχος με Γεωργόπουλο. Πήγε να κερδίσει ο Γεωργόπουλος. Η μπάλα φτάνει στον Κίνο. Γκίνο προσπάθησε ο Ελευθεριάδης. Λουμπαρδέας. Θα κάνει το σούτ πάνω τα δοκάρια. Το σούτ του Νίκου Λουμπαρδέα. Η μπάλα πάνω τα δοκάρια του Δρακόπουλου. Ένα μέτρο περίπου. Στο 65 ακριβώς. Ήταν η πρώτη φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά από 20 λεπτά. Το σούτ του Λουμπαρδέα. Ένα μέτρο περίπου πάνω από την εστία του Δρακόπουλου. Η μπάλα στο 65. Προσπάθησε ο Λουμπαρδέας. Έκανε το λάθος ο παίκτης Παναχαϊκής. Σύφης Λαμπρόπουλος. Λαμπρόπουλος. Γεωργόπουλος. Γεωργόπουλος θα βρει ωραία τον Ντάζο. Ντάζος. Γιώργος Ντάζος. Κωνσταντινόπουλος. Κωνσταντινόπουλος έχει κλειστεί. Στο έδαφος παίζεται ο διαιτητής. Σιαλμάς. Σιαλμάς έχει τραυματιστεί ο παίκτης Αχαϊκής. Τελευταία στιγμή ο Πετρόπουλος με αυτοθυσία διώχνει και ο Γεωργόπουλος θα βγάλει την μπάλα γιατί είναι στο έδαφος παίχτης Αχαϊκής ο Κωνσταντινόπουλος αν βλέπω καλά και έχουμε διακοπή στο μάτς. Με διακοπή λοιπόν στο μάτς. Τα 7 λεπτά παιχνιδιού λοιπόν φίλες και φίλοι εδώ στην Κατοχαγιά. Πάντα Χαϊκή Παναχαϊκή 1-0 με τον γκολ του Ντάζου από το 7ο λεπτό. Και θα έχουμε αλλαγή για την Παναχαϊκή. Θα μπει ο Μαστραντονάκης. Θα μπει ο Μαστραντονάκης λοιπόν στο 67 και θα βγει ο Γιάννης ο Μπουρλάκης. Τώρα στο 68 λοιπόν αλλαγή αυτή Μπουρλάκης με Μαστραντονάκη δεύτερη για την Παναχαϊκή μετά από αυτή που είχε γίνει νωρίτερα που είχε βγει ο Στεργίτης και είχε μπει ο Γιάννης Σπανός. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Πλάγιο για την Αχαϊκή. Με τον Ντάζο. Ενώ ετοιμάζεται και ο Λονίδας Αγγελόπουλος να μπει μέσα σε λίγο, από ό,τι βλέπω. Προσπάθησε ο Δρυμάλας, ο Λουμπαρδέας όπως. Ο Βλάχος. Ο Μαστραντονάκης προσπάθησε, η μπάλα είναι πλάγιο για την Αχαϊκή. Το πλάγιο εκτελέστηκε, Γεωργόπουλος. Κόβουν οι παίχτες της Παναχαϊκής. Προσπάθησε τώρα ο Σπανός ο Γιάννης. Σπανός, για να δούμε το Γιάννη το Σπανός. Σπανός θα βρει Μαστραντονάκη δεξιά εκεί στο κόρνερ. Δεν μπορεί να προλάβει όμως την μπάλα. Πλάγιο. Προσπάθεια του Γιάννη του Σπανού. Μαστραντονάκης δεν προλάβει. Πλάγιο για την Αχαϊκή. Πάντα 1-0. Ο χρόνος περνάει. Η Αχαϊκή κρατάει αυτό το 1-0. Πάμε για το 70. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Η μπάλα πίσω στον Σπύρο Βρονταρά. Βρονταράς απομακρύνει την μπάλα.
Και τώρα ο Ντάζος από δεξιά. Ντάζος προσπαθεί. Ο Ντάζος δεν μπορεί να βρει τον Κοστούλα μπροστά. Γεωργόπουλος. Λουμπαρδέας. Λουμπαρδέας. Δρυμάλας. Δεν έχουμε κατεδολοδιετής. Δρυμάλας. Με Λουμπαρδέα βλέπετε τις ομυρικές μονομαχίες που γίνονται. Και δίνουν παίχτες της Παναχαϊκής. Ο Γιάννης ο Σπανός ζητάει φάουλ και το παίρνει. Ο Γιάννης ο Σπανός το φάουλ. Παλαβάνο έχει παίξει και στις δύο ομάδες. Και παλιότερα στην Παναχαϊκή έχει παίξει πριν από 6-7 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, και στην Αχαϊκή έχει παίξει με επιτυχία. Ο Γιάννης Σπανός ήρθε από το Διαγόρα Βραχνέικον εδώ στην Παναχαϊκή. Το φάουλ με τον Αδαμόπουλο. Ο Αδαμόπουλος το εκτελεί. Περνάει η μπάλα εδώ. Γιάννης Σπανός. Έχει δώσει επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ έχει δώσει ο διαιτητής. Έχει δώσει επιθετικό φάουλ ο κύριος Ζαραβίνος. Αν δεν έδινε φάουλ επιθετικό εκεί ήταν απέναντι με τον goalkeeper ο Σπανός αν είδα καλά. Τελικά δώσε φάουλ επιθετικό ο κύριος Ζαραβίνος. Και η φάση σταμάτησε και ετοιμάζεται να μπει ο Λεωνίδας Αγγελόπουλος. Και δίνει συνέχεια ο Δρακό μετά τα κοινή αλλαγή. Δρακόπουλος. Προσπαθεί ο Δρυμάλας. Κερδίζει οι παίκτες της Παναχαϊκής. Κωνσταντινόπουλος πλάγιο. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Στο 70... Στο 72 είμαστε. Στο 72 θα μπει ο Λεωνίδας Αγγελόπουλος. Για την αχαγιώτικη ομάδα. Να δούμε ποιος θα βγει. Θα βγει ο Αναγνωστόπουλος που εντάξει έχει χάσει και προπονήσεις, είναι και φαντάρος. Θα βγει λοιπόν ο Αναγνωστόπουλος και θα μπει στο 72 ο Λεωνίδας Αγγελόπουλος. Χειροκροτούνται και οι δύο. Πολύ καλή εμφάνιση παρά το ότι είχε χάσει προπονήσεις σε Βαλαδόν και στην στρατιωτική θητεία ο Αναγνωστόπουλος. Μπήκε λοιπόν ο Αγγελόπουλος συνέχεια με το πλάγιο από, από την ομάδα της Παναχαϊκής. Κεφαλιά του Γεωργόπουλου. Κεφαλιά του Ντάζου. Σπανός, Λουμπαρδέας, μάχες εκεί. Ο Κοστούλας τώρα. Βλέπετε Κοστούλας στο έδαφος. Φάουλ. Κερδίζει ο Κοστούλας. Το φάουλ για την Αχαϊκή με τον Κωνσταντινόπουλο. Κωνσταντινόπουλος για να βρει τον Αγγελόπουλο. Για να δούμε τον Λεωνίδα Αγγελόπουλο. Θα κάνει επιθετικό φάουλ όμως. Εκτελέστηκε Λουμπαρδέας. Πιο πίσω η μπάλα. Βρονταράς. Του λέει ο διαιτητής πιο πίσω. Σίγουρα είναι και εκνευρισμένοι οι παίχτες της Παναχαϊκής από την εξέλιξη που έχει πάρει το παιχνίδι και ότι περνάει ο χρόνος και το 1-0 παραμένει. Οι κοκκινόμαυροι ελέγχουν και θα γίνει μια βαθιά παλιά για το Σιαλμά. Θα κοντρολάει ο Σιαλμάς ο Ρίλντι κόβει. Ρίλντι με Σιαλμά. Σιαλμάς. Σιαλμάς με Ρίλντι και τώρα πάει και ο Κωνσταντινόπουλος για βοήθεια. Στον άξονα θα βρει εκεί τον Γκίνο. Ο Βλάχος θα βγάλει τη σέντρα, φίλες και φίλοι. Ο Σπανός δεν μπόρεσε. Φάση δεν έχει τελειώσει. Σιαλμάς. Σιαλμάς θα βγάλει τη σέντρα. Απομακρύνει οι παίκτες της Αχαϊκής. Αδαμόπουλος με το κεφάλι. Λάθος. Κοστούλας που γυρίσει πίσω. Για τον Ντάζο. Ο Ντάζος όπως όπως απομακρύνει την μπάλα. Ο Γεωργόπουλος. Και τώρα ο Μακρυδημήτρης. Μακρυδημήτρης. Σιαλμάς. Σιαλμάς θα βρει τον Αδαμόπουλο. Αδαμόπουλος θα βγάλει τη σέντρα εδώ και ο Σίβης ο Λαμπρόπουλος δίνει τη λύση. Παραχωρεί το κόρνερ στη σέντρα που έγινε ο Σίβης ο Λαμπρόπουλος. Κόρνερ για την Παναχαϊκή. Στο 75 ακριβώς. Ένα τέταρτο πριν το τέλος. Η αγωνία στο κατακόρυφο όπως αντιλαμβάνεστε. Κόρνερ για την Παναχαϊκή. Με εκτελεστή τον Σωτήρη Αδαμόπουλο. Όλος ο κόσμος στην εστία του Δρακόπουλου.
Αδαμόπουλος εκτελεί το κόρνερ. Κεφαλιά από Μακρίνιο, Ντάζος. Ελευθεριάδης η μπάλα, βλέπετε κοντράρι. Ο Στεφανόπουλος εκεί και πάλι ο Χρήστος Στεφανόπουλος. Η μπάλα είναι για την Αχαϊκή πλάγιο. Το κέρδισε ο Στεφανόπουλος. Με Αδαμόπουλο η μονομαχία στο έδαφος ο παίκτης Αχαϊκής, εκτός γηπέδου. Το πλάγιο με τον Ντάζο. Ο Ντάζος εκτελεί το πλάγιο. Αγγελόπουλος. Ο Μακρυδημήτρης. Μακρυδημήτρης. Η μπάλα πίσω στον Βρονταρά. Βρονταράς. 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 Ο Βρονταράς. Κεφαλιά εδώ. Γίνω. Εντολή της αστυνομίας. Επαναλαμβάνω. Μετά το τέλος του παιχνιδιού. Από τα μεγάφωνα γίνεται έκκληση από τους φίλους της Παναχαϊκής μετά το τέλος του αγώνα να μείνουν στις θέσεις τους. Η ομάδα της Παναχαϊκής Δημητρίου. Δημητρίου. Γίνω. Μαστραντονάκης προσπάθησε. Ο Βλάχος από δεξιά, όπως είπε η Παναχαϊκή, θα βγάλει τη σέντρα. Από μακρύνει παίχτες της Αχαϊκής. Ο Γκίνο. Και τώρα ο Μαστραντονάκης. Μακρυδημήτρης. Μακρυδημήτρης. Βλάχος. Θα πιέσει πιο πολύ η Παναχαϊκή τώρα στο τέλος, σίγουρα. Θα πιέσει η Παναχαϊκή πιο πολύ τώρα στο τέλος. Θα βγει η σέντρα. Ελευθεριάδης. Ο Λεωνίδης Αγγελόπουλος. Για να δούμε, φεύγει ο Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος για την Αχαγιά, έχει δυνάμεις, είναι ξεκούραστος. Ξεχύνεται ο Αγγελόπουλος από δεξιά. Για να δούμε, Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος επιμένει. Αγγελόπουλος το τάκλιν εκεί. Χάνει όμως την μπάλα. Κερδίζει ο Γιάννης Ισπανός. Λουμπαρδέας. Λουμπαρδέας, φάουλ εδώ. Κερδίζει το φάουλ ο Γιάννης Λουμπαρδέας από τον Κωνσταντινόπουλο. Πάντα 1-0. Στο 78 το φάουλ εκτελέστηκε. Το σούτ εδώ που γίνεται του Σιαλμά, η μπάλα στο κεφάλι του Σίφη του Λαμπρόπουλου. Ο Βλάχος. Ο Βλάχος για την Αχαϊκή, για την Παναχαϊκή. Και τώρα θα γίνει το λάθος. Σίφης Λαμπρόπουλος διώξει σε πλάγιο. Δώδεκα λεπτά πριν το τέλος. 78. Η Παναχαϊκή στο προσκήνιο. Προσπάθησε ο Ελευθεριάδης εδώ. Offside, έχει σηκώσει ο βοηθός. Έχει σηκώσει ο βοηθός, offside στο βάθος. Δρακόπουλος δίνει συνέχεια. Κοστούλας. Δρυμάλας. Έχουμε φάουλ. Για να δούμε. Θα βγει η σέντρα. Ο Ρίλντι με τη μία διώχνει. Πάμε για το 80. Η Παναχαϊκή. Το 1-0 εξακολουθεί να παραμένει ελέγχη με τον Αδαμόπουλο από αριστερά. Αδαμόπουλος. Πάνω στα πόδια του Αγγελόπουλου που πήγε αλλαγή και πλάγιο. Στο 80. Πλάγιο λοιπόν θα κάνει αλλαγή η Παναχαϊκή. Τρίτη και τελευταία αλλαγή για την ομάδα του Σωκράτου Φριδόπουλου. Καθώς θα μπει ο Μωραΐτης στον αγωνιστικό χώρο. Στο 80. Και θα βγει ο Δημητρίου. Θα βγει ο Δημητρίου λοιπόν και μπαίνει ο Μωραΐτης στο 80, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Στο πλάγιο έχει κάνει και τις αλλαγές ο κύριος Φριδόπουλος. Η Αχαϊκή έχει να κάνει αλλαγή ακόμα. Πλάγιο με τον Γκίνο.
Ο Γκίνο το εκτέλεσε Λουμπαρδέας. Ο Νίκος ο Λουμπαρδέας με την παρεμποδίστηκε από τον Κοστούλα. Μακρυδημήτρης και τώρα προσπάθησε ο Σαλμέτα το κεφάλι ο Σύφης ο Λαμπρόπουλος. Δρυμάλας, Δρυμάλας εκεί με αντίπολο το Βλάχο. Δρυμάλας με Βλάχο, Δρυμάλας από αριστερά. Δρυμάλας κρατάει την μπάλα, πέφτει στο έδαφος και έχουμε φάουλ που κερδίζει ο νεαρός Δρυμάλας από τον Βλάχο. Υπάρχει διακοπή λοιπόν στο μάτς, παίκτη Σαχάκη στο έδαφος. Στο 82. Φάουλ εκτελέστηκε. Ο Ντάζος εδώ, ο Ρίλτη με το κεφάλι. Κεφαλιά του Κωνσταντινόπουλου. Κωνσταντινόπουλος φάουλ εδώ. Σε καλό σημείο για την Παναχαϊκή. Το κέρδισε ο παίκτης που μπήκε αλλαγή. Ο Παναγιώτης ο Μωραΐτης, το 82. Φάουλ λοιπόν για την Παναχαϊκή στο 82. Η αγωνία στο κατακόρυφο, για να δούμε. Θα το εκτελέσει ο Ελευθεριάδης. Ο Χρήστος Ελευθεριάδης θα το εκτελέσει. Στο 82ο το Ελευθεριάδης το εκτελεί. Όπως ο Αγγελόπουλος και η μπάλα είναι πλάγιο. Πλάγιο λοιπόν. Συνέχεια στο παιχνίδι. Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος κέρδισε ο Αδαμόπουλος. Αδαμόπουλος με Αγγελόπουλο. Φάουλ που κερδίζει ο Αδαμόπουλος από τον Λεωνίδα τον Αγγελόπουλο. Και κάρτα που θα δει ο Αγγελόπουλος. Ίσως λίγο τραβηγμένη. Στο 83. Στο φάουλ ο Σωτήρης Αδαμόπουλος. Και πάλι από αριστερά όπως υποτίθεται η φιλοξενούμενη του Σωκράτου Φρυδόπουλου. Αδαμόπουλος το εκτελεί. Η μπάλα πέρασε, εδώ είναι ο Ελευθεριάδης, η Ελευθεριάδης, η μπάλα είναι out τελικά. Πέρασε και αυτή η πολιορκία στα καρέ της Αχαϊκής. Στο 83, προς 84, Δρακόπουλος. Δρακόπουλος δίνει συνέχεια στο μάτς. Κεφαλιά του Μαστραντονάκη στη μεσαία γραμμή. Προσπάθησε ο Μωραΐτης που μπήκε αλλαγή νωρίτερα. Μωραΐτης με την μπάλα. Θα κάνει ένα σούτο Μωραΐτης ο Δρακόπουλος. Εδώ τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε ο Ελευθεριάδης ως απομηχανής θεός. Ήτανε ο Ντάζος. Ήτανε πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Παναχαϊκή. Λυτρωτής ο Ντάζος για την Αχαϊκή 84. Φοβερή ευκαιρία εδώ. Στο 84 ο Ντάζος έδιωξε. Πρώτης εστίασης καινής του Ελευθεριάδη. Φοβερή ευκαιρία για την Παναχαϊκή. Από μηχανής θεός ο Γιώργος Ντάζος είπε όχι στο πλασέ του Ελευθεριάδη. Κόρνερ για την Παναχαϊκή. Το κόρνερ εκτελέστηκε στην καρδιά της άμυνας της Αχαϊκής. Προσπάθησε ο Ελευθεριάδης, η μπάλα είναι out. Συνέχεια στο μάτς. Όλοι τώρα οι φίλοι της Αχαϊκής χειροκροτούν και πανηγυρίζουν, όχι μόνο οι Σοβίτες εδώ μπροστά μας. Για να δούμε, έχει χρόνο το παιχνίδι ακόμα. Απομένουν 4 λεπτά το δικό μου χρονόμετρο. Η Αχαϊκή ελέγχει την μπάλα.
Προσπάθησε ο Στεφανόπουλος από αριστερά. Στεφανόπουλος χάνει την μπάλα χωρίς φάουλ. Αλλαγή παιχνιδιού. Αδαμόπουλος στην παλιά. Ο Ρίλτη που έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι στο κέντρο άμυνας μαζί με τον Πετρόπουλο. Και τώρα φεύγει ο Αγγελόπουλος που έχει δυνάμεις. Αγγελόπουλος με Λιουμπαρδέα. Για να δούμε τον Λεωνίδα. Θα κάνει το shoot out την μπάλα. Το shoot Λεωνίδα Αγγελόπουλου στο 86. Αδαμόπουλος. Ο Ρίλτη εκεί κόβει την μπάλα. Ρίλτη θα διώξει σε πλάγιο εδώ στην κερκίδα. Το πλάγιο με τον Αδαμόπουλο. Αδαμόπουλος. Γκίνο. Μακριδημήτρης θα κάνει ένα γέμισμα. Ο Ζήφης ο Λαμπρόπουλος εδώ όπως ο Πετρόπουλος. Είδατε κεφαλιά του Κωνσταντινόπουλου. Γίνονται μερικές μάχες στην εστία της Αχαϊκής. Ασφιχτική πίεση Παναχαϊκή έδρα του Αδαμόπουλου. Το Ελευθεριάδη σε ένα βον πλανέ. Η μπάλα πάνω τα δοκάρια. Το σου του Χρήστο Ελευθεριάδη. Είδατε καλή ευκαιρία στο 87 με Ελευθεριάδη. Ακούτε τι γίνεται εδώ στην Αχαγιά. Πάντα η Αχαϊκή κρατάει αυτό το υπερπολίτιμο 1-0. Θα πρόκειται για μια τεράστια νίκη βέβαια. Ανοίξε έτσι το μάτς. Για να δούμε. Δραγκόπουλος δίνει συνέχεια. Εκείνο το γκολ, το φοβερό γκολ του Γιώργου Ντάζη από το 7ο λεπτό χωρίζει δύο ομάδες. Που μένουν 2,5 λεπτά πριν το τέλος. Πέφτει στο έδαφος ο Γεωργόπουλος, φάουλ εδώ. Από την παλικαρής ενέργεια του Γεωργόπουλου. Σύφης Λαμπρόπουλος το φάουλ. Αγία επαναλαμβάνω, έπαιξε και με τρεις ενδεκαδάτες απουσίες σήμερα και η Παναχαϊκή και την απώλεια του Φωτάκη, του αρχηγού της, αλλά και η Αχαϊκή έχει τρεις απουσίες βαρόμετρο του Μικελάτου, του Αποστολόπουλου και του Σωτηρόπουλου. Η μπάλα στο Φρονταρά. Λουμπαρδέας. 2,5 λεπτά ακόμα. Λουμπαρδέας για το Σιαλμά, κόβει ο Πετρόπουλος, η μπάλα στο Βρονταρά, τρέχει και ο Κοστούλας, μπας και γίνει το λάθος. Βρονταράς κάνει την προσποίηση στον Κοστούλα και διώχνει την μπάλα, λίγο παρακινδυνεμένα βέβαια, κεφαλιά του Σύφη του Λαμπρόπουλου. Από μακρύνιο Μακρυδημήτρης, Σιαλμάς με Σύφη Λαμπρόπουλο, Σιαλμάς για την Παναχαϊκή, Σιαλμάς. Ελευθεριάδης εδώ. Ο φάουλ εδώ. Εδώ έχουμε φάουλ. Να δούμε αν έχει τραυματιστεί στο κεφάλι ο Σύφης. Στο 88. Πανηγύρια στο γήπεδο, ακούτε. Σε ένα κατάμεστο δημοτικό στάδιο Αχαγιάς σήμερα. Για αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι αναμφισβήτητα. Που συνεχίζεται τώρα με τον Αγγελόπουλο να προσπαθεί και τον Κοστούλα για να βρει τον Αγγελόπουλο με Λουμπαρδέα. Για να δούμε Λουμπαρδέα. Εδώ κάνει το φάουλ Αγγελόπουλος. Σωστά, έκανε το φάουλ Αγγελόπουλος, σφίριξε ο διαιτής. Συνέχεια στο μάτς. Βλέπετε τι τρελό ρυθμό έχει πάρει το παιχνίδι. Ομυρικές μάχες στο φάουλ του Κοστούλα εδώ στο 88. Γκίνο. Θα κάνει ένα γέμισμα κεφαλιά του Ρίλτη. Και πάλι ο Ρίλτη. Εδώ έκανε στραβοκλωτσιά ο Ρίλτη και έκανε το φάουλ. Αθελά του βέβαια, είδατε. Πήγε να διώξει την μπάλα και έπιασε αέρα. Και κίτρινη κάρτα που βλέπει ο Ρίλτη. Στο λάθος που έκανε. Χτύπησε τον παίχτη της Παναχαϊκής και έχουμε φάουλ για την Παναχαϊκή. Και ενώ μπαίνουμε στο 89. Επικίνδυνη φάση εδώ. Έφυγε η μπάλα από τον Ρίλτη. Έπιασε αέρα και βρήκε τον παίκτη της Παναχαϊκής. Έχουμε φάουλ στο 89. Και ενώ παραμένει το 1-0. Ευτυχώς δεν έχει κάτι το σοβαρό όπως όλα δείχνουν. Και χειροκροτείται και από τους φίλους της Αχαϊκής. Βέβαια ο Σωτήρης ο Αδαμόπουλος. Φάουλ λοιπόν. Τώρα μπαίνουμε στο 90.
Και ενώ θα κάνει και τρίτη αλλαγή Αχαϊκή σε λίγο, θα μπει σε λίγο με Τζελόπουλο. Πάντα 1-0. Φάουλ για την Παναχαϊκή με τον Κίνο. Για να δούμε. Στο 90 μπήκαμε μόλις τώρα. Φάουλ από αριστερά, θα το εκτελέσει ο Δημήτρης Κίνο. Συναγερμό στην αισία του Δρακόπουλου. Καταλαβαίνετε ότι η αγωνία χτυπάει κόκκινο τώρα. Δύο παίχτες στο δίχτυο τη Αχαϊκή. Θα γίνει αλλαγή τελικά. Τώρα στο 90 θα μπει ο Μετζελόπουλος και θα βγει ο πολύ καλός Δρυμάλας. Στο 90 ακριβώς. Ακούω τα χειροκροτήματα. Και φόλ για την Παναχαϊκή με τον Κίνο. Θα δούμε πόσες καθυστερήσεις θα κρατήσει. Έχει ενδιαφέρον αυτό τώρα ο κύριος Ζαραβίνος. Όλοι μέσα τώρα στην περιοχή του Δρακόπουλου, πλην του Βρονταρά. Το φάουλ εκτελέστηκε στο 90 από μακρύνου της Αχαϊκής σε ένα χώρο που είναι ο Βλάχος. Βλάχος θα κάνει μια παλιά. Ο Βλάχος στον Τονάκης. Ελέγχει από δεξιά με Στεφανόπουλο. Στεφανόπουλος, πέσδελο διαιτητής. Θα βγει η σέντρα, η μπάλα απομακρύνεται από τους παίκτες της Αχαϊκής. Έχουμε πλάγιο. Πάμε για το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, φίλες και φίλοι. Βλάχος για την Παναχαϊκή από δεξιά. Ο Βλάχος θα κάνει τη σέντρα. Ο Σύφης ο Λαμπρόπουλος από δεξιά διώχνει. Η Παναχαϊκή επιμένει. Αυτό το σκηνικό λέμε στο δεύτερο μέρος. Θα βγει η σέντρα από τον Κίνο. Και η μπάλα είναι κόρνερ τώρα. Για να δούμε πράγματι. Είναι κόρνερ για την Παναχαϊκή. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και ενώ είναι παίκτης Αχαϊκής στο έδαφος, έχουμε διακοπή από το διαιτητή. Και θα μπει και ο Μαντάς αλλαγή. Θα μπει ο Μαντάς λοιπόν, τρίτη και τελευταία αλλαγή για τους γηπεδούχους. Στο δεύτερο εδώ καθυστερήσεων είμαστε. Τελευταίες στιγμές στο μάτς. Κόρερ για την Παναχαϊκή. Με τον Αδαμόπουλο και αυτό το στημένο. Θα βγει ο Λαμπρόπουλος, θα γίνει τώρα η αλλαγή. Για να δούμε ο Λαμπρόπουλος ποιος θα βγει. Κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση δείχνει ο διαιτητής στο Λαμπρόπουλο, το Σύφη. Μπήκαμε στο 93 τώρα. Θα γίνει αλλαγή λοιπόν, βγαίνει ο πολύ καλός Σύφης Λαμπρόπουλος στον τεμπούτο του με τη φανέλα της Αχαϊκής. Έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση και μπαίνει ο Μαντάς. Χειροκροτείτε. Στο 93. Τελευταίες στιγμές σε αυτό το συγκλονιστικό παιχνίδι εδώ στην Αχαγιά. Κόρερ για την Παναχαϊκή με τον Αδαμόπουλο. Αδαμόπουλος το εκτελεί. Όπως οι παίκτες της Αχαϊκής φωνάζουν έληξε. Οι της Αχαϊκής φωνάζουν έληξε. Θα βγει η σέντρα. Δρακόπουλος με γροθιές. Βλέπετε τι γίνεται. Και η μπάλα πλάγιο στο 93. Κοιτάζει το ρολόι του διαιτητή. Έχουμε περάσει 3 λεπτά. Πάντα 1-0. Πλάγιο για την Παναχαϊκή. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Όπως οι παίκτες της Αχαϊκής, νέο πλάγιο παραχώρησε ο Κωνσταντινόπουλος. Πλάγιο λοιπόν για την Παναχαϊκή στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε. Το πλάγιο εκτελέστηκε εδώ στη μεγάλη περιοχή όπως οι παίκτες της Αχαϊκής και η μπάλα απομακρύνεται. Για να δούμε πόσο θα παίξουμε ακόμα. Έχουν παίξει 4 λεπτά καθυστερήσεων. Και φεύγει η Αχαϊκή στην κόντρα με τον Τάζο. Τάζος θα βρει τον Γεωργόπουλο που είναι ταχύτατος. Γεωργόπουλος εδώ δεν μπόρεσε. Και πάλι ο Γεωργόπουλος. Βλέπετε τι γίνεται. Και έχουμε λήξει. Όχι, έχουμε φάουλ. Έχουμε φάουλ και κάρτα στον Γεωργόπουλο. Και έχουμε τη λήξη. Έχουμε τη λήξη με 5 λεπτά καθυστερήσεων. Πολύ μεγάλη νίκη της Αχαϊκής. Τεράστια νίκη με 1-0. Με τον γκολ του Ντάζου. Βλέπετε τα πανηγύρια. Δεύτερη της Παναχαϊκής στο πρωτάθλημα. Τεράστια νίκη των Καναρινιών με 1-0. Με το χρυσό όπως αποδείχθηκε γκολ του Ντάζου. Δεύτερη της Παναχαϊκής.
Αχαϊκή πετυχαίνει μια πολύ μεγάλη νίκη βέβαια με ένα 0 το γκολ του Ντάζου από το 7ο λεπτό. Χωρίζει τις δύο ομάδες. Ο Λουμπαρδέας κάτι λέει τώρα στο διαιτητή. Ο αρχηγός της Παναχαϊκής. Γεγονός είναι ότι η Αχαϊκή πετυχαίνει αυτή την, θα τη χαρακτήριζα, ιστορική νίκη με ένα 0. Με τον γκολ που πέτυχε ο Ντάζος. Και πάνε να πανηγυρίσουμε τους φιλάθλους παίχτες της Αχαϊκής. Βλέπετε τα πανηγύρια. Απ' την άλλη κατήφια για απογοήτευση στους παίχτες της Παναχαϊκής σίγουρα για το αποτέλεσμα. Αυτά όμως από εμάς εδώ από την Κάτω Αχαλιά και το Δημοτικό Σώδιο της Πόλης, από τον Παναγιώτη Μάλιο που ήταν συμμετάδος στο αγώνα και όλους όσους συνεργάστηκαν για σημερινή αναμέτρηση, τίποτα άλλο. Τελικό αποτέλεσμα για τη 18η αγωνιστική της ΓΑΜ Εθνικής. Αχαϊκή, Παναχαϊκή, 1-0 με τον γκολ του Ντάζου. Καλό σας βράδυ.